Σφύρης εκτελεί, ο Δουλγέρης σκάει μπάλα μπροστά του. Πλάγιο του με τον Αβραμίδη από αριστερά, όπως επιτίθεται το χρυσό. Κλάιντ έξω από την περιοχή, θα κάνει το σούτ. Κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά τώρα με τον Κλάιντι. Με πολλά φάλτσα, περνάει μπάλα out. Με τον Γιάννη Καλαϊτζίδη πάνω στην μπάλα. Εκτελεί με πολλά φάλτσα, Μαργαρίτης πετάγεται, Σαχπατζίδης έρχεται να πάρει το rebound, out. Θα μας απασχολήσει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ο Σφύρης θέλει να βρει τον Δίνγκα, συγκρούστηκε εκεί με τον Μαγκανάρη. Κλάιντι τώρα από αριστερά. Πάντα Κλάιντι, είναι αρκετά γρήγορος, θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τελευταία στιγμή ο Μαγκανάρης βρίσκει την μπάλα. Ωραία για τον Σφεντσίδη. Έξω από την περιοχή Καλαϊτζίδης θα κάνει το σούτ χωρίς δύναμη. Δίνγκας θα πάρει την κεφαλιά για τον Χότζα. Θα προλάβει ο Χότζα, θα βγάλει την σέντρα. Φάκης θα πάρει μια κεφαλιά, επιθετικό φάουλ. Γατούλας, Χότζα. Ωραίο το 1-2. Χότζα θα πάρει την μπάλα μπροστά. Μια σέντρα σούτ, μπλοκάρει ο Δουλγέρης. Ορίεται ο κύριος Αγγελόπουλος στον πάγκο του Καλαϊτζίδης. Επιχειρεί ένα σούτ, συρτό από αριστερά. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Αβραμίδης, ένα σούτ από τον Παυλίδη. Υπάρχουν καλές προϋποθέσεις τώρα με τον Κλάιντι έξω από την περιοχή. Πάντα Κλάιντι θα κάνει το σούτ out. Πολύ καλή ενέργεια από τον Κλάιντι. Κεντρική αμυντική του Χρυσού. Άγκος εκτελεί το πλάγιο, περνάει μπάλα, Μάνος, κεφαλιά, δοκάρι. Ποιος όπως προανέφερα πέρασε στο παιχνίδι, στη θέση του Σφύρη. Χότζα θα βγει η σέντρα, Άγκος μια κεφαλιά, out. Κεφαλιά που παίρνει ο Δελής, Παπότης από την άλλη μεριά τώρα, νέο γέμισμα. Φάκης διεκδικεί ένα γύρισμα του Μάνου. Μάνος παίρνει την κεφαλιά, Καλαϊτζίδης με τον Φάκη. Κλάιντι για τον Άγκο. Δίνγκας, σηκώθηκε η σημαία από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Μπάρκα. Διαμαρτύρεται ο Άκης Άγκος. Κλάιντι υπό την πίεση του Κοσμόπουλου θα βγει η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία από τον Δίνγκα. Εκτελεί Φάκης μια κεφαλιά. Έχουμε γκολ. 0-1 από τον Δίνγκα. Δεν αστοχεί αυτή την φορά. Πάσα, κεφαλιά του Φάκη. Ανενόχλητος ο Δίνγκας. Κάποιος έπεσε και επάνω του, μάλιστα είναι στο έδαφος, τραυματίστηκε. Ένα γέμισμα για τον Άγκο, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά για τον Χότζα. Χότζα θα πλασάρει και δοκάρει. Βγήκε να του κλείσει το οπτικό πεδίο ο Δουλγέρης. Έτοιμος για την εκτέλεση. Ταρζάν εκτελεί, Μαργαρίτης θα μπλοκάρει. Και θέλει να παίξει γρήγορα στο 65 αυτή η φάση. Κλάιντι. Κλάιντι ο οποίος παίρνει την μπάλα μπροστά, θα γυρίσει παράλληλα. Χότζα, γκολ. Εξαιρετική αντεπίθεση. 0-2 στο 67. Το χρυσό αποκτά ένα σαφές προβάδισμα. Με γρήγορη αντεπίθεση, για σεμινάριο θα την χαρακτήριζα. Με τον Χότζα. Έχει αποδυναμωθεί αρκετά στο επιθετικό κομμάτι ο Χυμαρός. Βασιλιάδης θα κάνει ένα πλασέ και out. Κωνσταντίνου παρακινδυνευμένα για τον Καλαϊτζίδη. Θα γίνει το λάθος. Χότζα έρχεται να πάρει την μπάλα. Πάντα Χότζα θα γυρίσει και 0-3. Εύκολα ο Βουδουρίδης κάνει το 0-3 στο 70. Σίγουρα η ενέργεια όμως ανήκει στον νεαρό Χότζα. Έγινε το αβίαστο λάθος από τους παίκτες του Χυμάρου. Έκλεψε ο Χότζα. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Βουδουρίδη. 0-3. Ταρζάν παίζει κυρίως επάνω στην γραμμή από δεξιά. Θα περάσει τον Αβραμίδη.
Θα βγει η σέντρα, κεφαλιά από τον Στάθη τον Βασιλιάδη, πολύ καλή στιγμή. Φεύγουν γρήγορα για ακόμη μια φορά στην κόντρα επίθεση με τον Κλάιντι από αριστερά. Κλάιντι θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί ο Μπομπότας, άγκος για τον Βουδουρίδη. Το σούτ, δοκάρι. Τώρα οργανώνεται η άμυνα του Χιμάρου, 82ο λεπτό. Θα βγει η σέντρα, δεν μπορεί ο Βουδουρίδης, έρχεται ο Φάκης να πάρει το rebound, εκτός περιοχής, πάντα Φάκης, θα κρατηθεί Κλάιντι, ένα πλασέ, εξαιρετικό πλασέ από τον Κλάιντι, 0-4. Ιδανικό πλασέ, ο Κλάιντι κάνει το 0-4 στο 82. Χάρης Βασιλιάδης, υπό την πίεση του Παπότη. Βασιλιάδης Χάρης θέλει να μπει στην περιοχή, δεν έχει κάποιο στήριγμα. Γύρισε εκεί όπου δεν ακολουθεί κάποιος παρά μόνο ο Φάκης. Βασιλιάδης Τάθης θα επιχειρεί ένα σούτ εκτός περιοχής. Μάνος και πάλι Αβραμίδης. Γέμισμα, περνάει μπάλα για τον Κλάιντι, ο οποίος θα πάρει μπροστά την μπάλα. Χέρι όμως, σφυρίζει ο κύριος Κρυονάς.